επιστροφή σε φιλικό παιχνίδι από την αρχή στον αγώνα, στην Τούμπα, με δύο γκολ δικά του, 3-0 ο ΠΑΟΚ. Τι έγινε πει γι' αυτό? Τίποτα, απλά πολύ χαρούμενος που ξαναπέζω σε αυτό το γήπεδο, έστω και μετά από καιρό. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά όπως κάναμε μέχρι τώρα. Προσπαθούμε να είμαστε καλύτερα από μέρα σε μέρα, να είμαστε έτοιμοι για την αρχή της σεζόν, να κάνουμε ό,τι μας λέει ο προπονητής, να δουλεύουμε σαν ομάδα. Ποιο είναι το σκεπτικό που έχει αυτή την περίοδο που δεν έπαιξε τα επίσημα μάτς με τον Άγιαξ, μπήκε σε ένα θετικό, έβαλε δύο γκολ, τι σκέψεις έχει? Το μόνο που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε παίκτη είναι να δουλεύει για να πάρει μια θέση μες στην ομάδα. Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθώ όσο και όσο περισσότερο γίνεται στην προπόνηση. Και από εκεί πέρα φυσικά είναι θέμα του προπονητή, ποιος θα χρησιμοποιήσει και ποιος όχι. Δεν ξέρω, ίσως κάνουμε λάθος, μάθαμε ότι έφερε και την οικογένειά του, άρα μπορούμε να ξεχάσουμε οτιδήποτε ενδεχόμενο. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι ή δεν θα γίνει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πράγματι η οικογένειά μου ήρθε εδώ, γιατί η κορόλα μου είναι 7 μηνών. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ομάδα. Προσπαθώ να κάνω το ίδιο χαρούμενο στους φιλάθλους, τους συμπαίκτες μου και τον προπονητή. Όπως είπα και πριν, εγώ το μόνο που κάνω είναι. Γι' αυτό πλαινόμαστε κιόλας, να μπαίνουμε μέσα, να δίνουμε το καλύτερο εαυτό μας και να προσπαθήσουμε να πετύσουμε όλους τους στόχους της ομάδας. Έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το ρόστερ. Πιστεύετε ότι είναι πιο δυνατός ο ΠΑΟΚ από αυτό που άφησε πριν από ένα χρόνο? Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε αν η ποιότητα παιχτών ή του ρόστερ είναι καλύτερη ή χειρότερη. Από τη στιγμή που κάποιος φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σημαίνει ότι αξίζει να τη φοράει και έχει μια ποιότητα σίγουρα πάρα πολύ καλή. Είναι κυρίως θέμα αν θα μπορέσει η ομάδα να δείξει αυτό που μπορεί να κάνει. Αν θα μπορέσει να φτάσει στο 100% και πιστεύω ότι έχουμε όλα τα φόντα για να το κάνουμε. Και έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Φυσικά για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια μια μακριά σεζόν και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας μέσα από σκληρή δουλειά.